Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αποφάσισα να μην δώσω προηγουμένως ένα σύνολο διαφανειών εδώ και νομίζω πάρα πολύ καλά έκανα, γιατί ο χρόνος πρέπει να περιοριστεί. Νομίζω σε 3 λεπτά ίσως σας πω το πιο σημαντικό από αυτό που θα ήθελα. Βλέπω μετατοπίζεται η συζήτηση σε οικονομικά θέματα, είναι φυσικό. Έτσι και θα επιμείνω και εγώ, θα πω μόνο το αντίστοιχο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στον Οκανά. Ίσως ξέρετε την ανάπτυξη του Οκανά τα τελευταία χρόνια, διπλασιασμός των μονάδων υποκατάστασης, διπλασιασμός των ασθενών, ειδικά στην Αθήνα μεγάλη αύξηση, σαν απάντηση στην επιδημία του HIV και εν μέρει και στην αύξηση της λίμωξης από υπατήτηδα ΣΕ, που έχει φτάσει, όπως ακούσατε από την κυρία Σύψα, περίπου το 80% των ασθενών μας. Η προσπάθεια που έγινε τα τελευταία χρόνια, που ήταν αποτελεσματική, ήταν να μπορέσουμε να έχουμε διάγνωση στο 100%. Αυτό εν μέρει έχει επιτευχθεί στους ανθρώπους που έχουν εισαχθεί στα προγράμματα του ΟΚΑΝΑ, πιθανώς σε όλους στην Αθήνα, μετά το 2010-2011. Από εκεί δηλαδή τη στιγμή που άρχισε και η μεγάλη ανάπτυξη του ΟΚΑΝΑ. Δηλαδή μέσα στον πληθυσμό, μέσα σε 4.500 άτομα, που είναι η αύξηση που είχαμε στο σύνολο των 9, έχουμε 100% διαγνωσμένους ασθενείς και η προσπάθεια είναι να έχουμε και το 100% απεύθυνση σε θεραπεία, δηλαδή από αυτούς όσοι χρειάζονται θεραπεία να πάρουν. Αυτό λοιπόν είχε ξεκινήσει. Τα τελευταία χρόνια είχαμε αρκετά θετικά αποτελέσματα. Μια μελέτη από το 2002 μέχρι το 2012 έδειξε ότι αυτό το πράγμα λίγο-λίγο επιτυγχανόταν χρόνο με το χρόνο. Με τους ασθενείς μας σε ένα 76% περίπου της 100 να ολοκληρώνουν θεραπεία, με ένα drop-out περίπου γύρω στο 15% αυτών που είχαν εισαχθεί στη μελέτη. Τα τελευταία χρόνια, ο στόχος αυτός είναι, θέλουμε όπως σας είπα να έχουμε το 100%, το έχουμε από μια χρονολογία μετά που την υποθέτω ότι είναι γύρω μετά το 2010, με μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή να πάμε προς τα πίσω και να μέσω των αρχείων όλοι οι ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν ελεγχθεί για υπατήτητα να ελεγχθούν, οι παλιότεροι δηλαδή, οι μεγάλης ηλικίας ασθενείς του ΟΚΑΝΑ. Εδώ είναι το πρόβλημα που εμφανίζεται ακριβώς και καταλαβαίνετε ότι αυτή η προσπάθεια της μεγάλης ανάπτυξης που είχε σαν αποτέλεσμα, βέβαια είχαμε αποτελέσματα και μείωση, έτσι είναι γνωστά, να μην αναφερθώ σε αυτά και φάω χρόνο, είχαμε τα αποτελέσματα που είχαμε τα 2 τελευταία χρόνια. Το θέμα είναι ότι ακριβώς αυτά τα χρόνια έχουμε και το πρόβλημα ότι, ξέρετε, η μείωση των προϋπολογισμών του ΟΚΑΝΑ που έχει φτάσει στο 60, που λειτουργούμε με το 60% περίπου αυτό που πρέπει να λειτουργήσουμε, θα έλεγα των αναλλαστικών δαπανών, βάζοντας μέσα θεραπείες, ελέγχους κτλ. Τα προηγούμενα χρόνια δημιούργησε χρέη, μέχρι περίπου το 2013, και από το 2013 οδηγεί σε μείωση των υπηρεσιών. Άρα έχουμε το τραγικό, ας πούμε, την προηγούμενη χρονιά, μια χρονιά που και με τη δικιά μου την προτροπή και τη δικιά μου την ευαισθητοποίηση από πέρσι, από την αρχή της περσινής χρονιάς, να έχουμε επιτέλους και πλήρης, ένα ρέτζιστρο και πλήρη στατιστικά αποτελέσματα το τι γίνεται με αυτή τη διαδικασία, βάζουμε ασθενείς αυτή τη στιγμή χωρίς ιολογικό έλεγχο. Κάτι που το είχαμε επιτύχει τα προηγούμενα χρόνια, οποιοδήποτε έμπαινε μέσα να υπάρχει ο ιολογικός έλεγχος. Έχουμε εισαγωγές από το Σεπτέμβριο και μετά του περασμένου χρόνου που δεν έχει γίνει ιολογικός έλεγχος και περιμένουμε να γίνει αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε αυτή η κατάσταση να αναστραφεί. Ελπίζουμε πραγματικά να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Μια προσπάθεια που στηρίχτηκε, και να κλείσω με αυτό, που στηρίχτηκε σε μια προσπάθεια που γίνεται να οδηγηθούν όλοι σε θεραπεία, όσοι χρειάζονται θεραπεία, παίρνοντας σχεδόν χέρι-χέρι τον ασθενή μας, με τη συνεργασία των παθολόγων των δικών μας με υπατολογικά ιατρία των νοσοκομείων, μία μέθοδος που απέδωσε, που κρατάει πολλούς ασθενείς στη θεραπεία. Έτσι, επιτέλους, αυτό το πράγμα που ξεκινάει, μαζί με τις σκέψεις για δημιουργία, έχουμε μιλήσει και άλλες στιγμές για One Stop Shop κτλ., που ξεκινάμε πιλωτικά ένα, πιθανό τον επόμενο μήνα, να μπορέσουμε πραγματικά να καλύψουμε σε διάγνωση το 100% και τις ανάγκες 100% σε θεραπεία. Ελπίζουμε πραγματικά να σταματήσει αυτό το πράγμα, δηλαδή η μείωση της δαπάνης των υπηρεσιών. Έτσι, σας είπα, τα προηγούμενα χρόνια δημιουργούσαμε χρέη, τώρα έτσι έχουμε μείωση της παροχής υπηρεσιών. Ελπίζουμε να αναστραφεί αυτό το πράγμα φέτος, να έχουμε πραγματικά ένα προϋπολογισμό που να μπορούμε να καλύπτουμε αυτές τις ανάγκες, ώστε ο στόχος αυτός που είναι σχεδόν εύκολο να επιτευχθεί μέσα στον ΟΚΑΝΑ, έτσι το 100% δηλαδή διάγνωσης και θεραπείας, ελπίζουμε πια μέσα στη χρονιά αυτή να αρχίσει να υλοποιείται. Έτσι, σας ευχαριστώ πολύ.